Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι χρήσιμο σε στιγμές έτσι ουσιαστικές να θυμόμαστε και λίγο τους αρχαίους ημών προγόνους, οι οποίοι έδωσαν πολύ μεγάλες και κρίσιμες απαντήσεις σε πολύ μεγάλα και ενδιαφέροντα ερωτήματα. Έλεγαν λοιπόν τον ικάν σε αυτόν, πασόν τον οικών ιαρίστη. Παρακολουθώντας λοιπόν τα τεκτενόμενα στο Κοινοβούλιο, στα πλαίσια του νομοσχεδίου που συζητάμε, διαπιστώνει κανείς πραγματικά ότι κυριαρχεί το παρακράτος της μιζέριας και της έλλειψης μέτρου απέναντι σε μία σειρά παρεμβάσεων που κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε ή απαιτούν οι ανάγκες να γίνει. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα, η κυβέρνηση εξαντλώντας τα περιθώρια διαπραγμάτευσης σε ένα καθεστώς που γνωρίζετε όλοι που βρισκόμαστε, έφερε ένα σχέδιο νόμου που το σύνολο των διατάξεών του δεν είναι καθόλου γραφειοκρατικές διαδικασίες, δεν επιχειρεί δηλαδή να λύσει γραφειοκρατικά ζητήματα, αλλά ουσιαστικά ζητήματα. Άκουσα λοιπόν αναφορές για τα ζητήματα της υγείας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε την εντύπωση ότι δεν μας ακούει και δεν μας βλέπει κανείς? Δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός σε ποια κατάσταση παραλάβαμε το σύστημα της υγείας? Έχει, θεωρείτε, ο ελληνικός λαός μνήμη χρυσόψαρου? Ένα χρόνο, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, επιχειρείται μια συνολική και συλλογική προσπάθεια να κρατήσουμε το σύστημα όρθιο. Και ακούμε εδώ άρρητα ρήματα και από παρατάξεις που πραγματικά σέβομαι την ιστορία τους και το μέτρο στο λόγο τους, ότι εδώ θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε την υγεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ιδιωτικό το νοσοκομείο στη Σαντορίνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Αυτό που επιχειρείτε τώρα. Είναι τραγικό λάθος να αναφέρετε τόσο απλά και τόσο εύκολα. Το αν ο Δήμος έχει αποφασίσει από το τέλος του Τελεφερίκ να συνδράμει την προσπάθεια είναι άλλο ζήτημα. Άλλωστε ο Δήμος δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τα προβλήματα, έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις και στη στελέχωση και στην αποκατάσταση των χρεών των νοσοκομείων. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, πολύ μεγάλα, αλλά ευθύνεται η σημερινή κυβέρνηση για το κατάντημα της υγείας? Ευθύνεται αυτή η κυβέρνηση για το πάρτι των δισεκατομμυρίων που έγινε στο φάρμακο και δεν μιλούσατε κανείς οι περισσότεροι? Δεν θέλω να κάνω προσωπικές αναφορές, αλλά ξέρετε ότι ήμουν σε κοινοβουλευτική ομάδα και ζητούσα να παραπευθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι στον εισαγγελέα και κοροϊδεύατε. Και έρχεστε τώρα και μιλάτε ανώδυνα και ανέξοδα για την υγεία. Θέλετε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση? Μπορούμε να την ανοίξουμε για να δούμε ακριβώς τι έγινε με το πάρτι της υγείας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήμουν κάποτε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Υγείας και ειδοποιήθηκα ότι δύο Έλληνες σε ευρωπαϊκή χώρα, επειδή δεν είχαν ασφάλιση, δεν τους δέχτηκαν στα νοσοκομεία και πέθαναν. Έχετε δει ποτε, και αυτό αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο τη σημερινή κυβέρνηση, αφορά όλες τις κυβερνήσεις. Έχετε δει ότι στην Ελλάδα τα δύσκολα χρόνια, όλα αυτά, αφήσαμε ως Έλληνες κανέναν άνθρωπο, όποιος κι αν ήταν αυτός, να πεθάνει στον δρόμο, χωρίς να του
να του προσφέρουμε περίθαλψη, και αυτό σας λέω αφορά όλους και όλες τις κυβερνήσεις. Γιατί πρέπει δηλαδή στο βωμό της μικρόψυχης και κοντόφθαλμης πολιτικής να κατεδαφίζουμε τα πάντα σε αυτόν τον τόπο? Κριτική, βεβαίως. Σκληρή, αυστηρή. Αλλά όχι ισοπαίδωση. Δεν οδηγεί πουθενά τον τόπο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το νομοσχέδιο έχουμε καταθέσει μια σειρά διατάξεων και το Υπουργείο Εσωτερικών. Για το άρθρο 5 και 24 θα μιλήσω στο τέλος της ομιλίας μου, θα αναφερθώ λίγο στα ενδιάμεσα άρθρα. Διαφωνεί κανείς για το άρθρο 7? Το άρθρο 7, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρέχει τη δυνατότητα πρόσληψης στελεχών στον χώρο των ανταποδοτικών των Δήμων. Είναι μία ξεκάθαρη απάντηση σε όσες αστειότητες ακούγονται ότι εμείς θέλαμε να δώσουμε στον ιδιωτικό τομέα την καθαριότητα των Δήμων. Είναι μία ξεκάθαρη απάντηση, γιατί ακριβώς ανατρέπουμε δεσμεύσεις που είχατε πάρει σε προηγούμενα μεσοπρόθεσμα για να μην υπάρχουν προσλήψεις σε αυτό το χώρο. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αυτής της κυβέρνησης για να στηρίξει ακριβώς τον ευαίσθητο χώρο της ποιότητας ζωής, της καθαριότητας, για να μπορούν οι Δήμοι να οργανωθούν καλύτερα. Και δεν κάνουμε μόνο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σε συνεννόηση με την ΓΕΔΕ διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να υπάρξει μια χρηματοδότηση για την αγορά σημαντικού αριθμού απορριμματοφόρων που έχει ανάγκη ο χώρος. Στο άρθρο 8, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνονται ρυθμίσεις ευνοϊκές για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, για τα ΑΜΕΑ. Στο 9, ρυθμίσεις που δίνουν τη δυνατότητα όταν θα γίνονται μετακινήσεις να ερωτώνται οι δήμαρχοι στους δήμους, στους περιφερειακούς δήμους. Στο άρθρο 10, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι 11, 12, 13 διατάξεις ευνοϊκές, ουσιαστικές, που ελπίζω να τις ψηφίσετε όλοι, γιατί πραγματικά αφορούν π.χ. στο άρθρο 12 ρυθμίσεις ανθρώπων που δικαιούνται στέγης. Έχουν πάρει οικόπεδα, έχουν πάρει και δεν τους δίνεται η δυνατότητα να αποκαταστήσουν αυτή τη διαδικασία. Στο άρθρο 13... Κύριε Υπουργέ, 2 λεπτά. Ναι. Εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, λίγο χρόνο θέλω. 2 λεπτά. Μόνο. Επιπλέον, ναι. Ξέρετε, έχετε μεγάλη εμπειρία, εσείς δεν υπάρχει. Δίνεται η δυνατότητα διεύρυνσης του εύρους όλων των ευπαθών ομάδων που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό τιμολόγιο και με τις ατέλειες που μπορεί να προσφέρει ο Δήμος. Εδώ συμφωνώ με μια παρατήρηση του κυρίου Γεγέρογλου. Όλοι αυτοί θα πρέπει να είναι πολίτες που υπάγονται στην κάρτα σύντησης, στο εγγυημένο εισόδημα και και υπαγόμενοι στο ΤΕΒΑ. Στο άρθρο 19, αφορά το άρθρο 19, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τους τριτέκνους που τους υπάγουμε στο νόμο 2643. Το άρθρο 22 επεκτείνει το ανθυγιεινό. Ελπίζω το ΚΚΕ να το ψηφίσει το άρθρο αυτό. Επεκτείνει το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και στους ανθρώπους που εργάζονται στη φυλή. Φτάνουμε στο 24, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και άκουσα τον συνάδελφό μου, ένα συνάδελφό μου από τη Νέα Δημοκρατία, να λέει ότι δεν το ψηφίζει. Τι είναι το άρθρο 24, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Δεν το ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν μπορεί να απογαλακτιστεί από τη σχέση της με το κράτος, από το κομματικό κράτος.
Αυτή η κυβέρνηση δια του προκατόχου μου υπουργού είχε το πολιτικό θάρρος και το κουράγιο, ενώ γνωρίζετε ότι στο χώρο της αυτοδιοίκησης πώς είναι τα πράγματα από πλευράς πολιτικών τοποθετήσεων, και παρά τα αυτά αυτή η κυβέρνηση, ενώ είχε όλη την άνεση χωρίς να της πει κανείς, διότι αυτό γινόταν όλα τα χρόνια, να τοποθετήσει πολιτικά δικά της στελέχη στις 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις, αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι έκανε? Τι έκανε? Επέλεξε έναν διαφανέστατο τρόπο που θα γίνει μέσα από το ΑΣΕΠ να τοποθετηθούν υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Και αυτό τι, πώς το λέτε, κομματισμό? Για να καταλάβω, διότι αρχίζω να έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρω και καλά ελληνικά με αυτά που ακούω. Έχουν χάσει οι λέξεις τις έννοιές τους. Το άρθρο 5 που αφορά τη νέα προσπάθεια για την αποκέντρωση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ελέγχει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ κανέναν θεσμό, είτε στον πρώτο βαθμό είτε στο δεύτερο βαθμό. Όλοι λοιπόν οι φορείς αυτού του χώρου υποστηρίζουν με τεκμηριωμένο τρόπο την ανάγκη ότι η εφαρμογή όλων αυτών των θεσμών που επιχειρήθηκαν στο παρελθόν για την αποκέντρωση παρουσιάζουν σοβαρότατα προβλήματα λειτουργικότητας, φαλκιδεύουν την αναπτυξιακή διαδικασία, υπονομεύουν ουσιαστικά με τη γραφειοκρατία της αλληλοεπικαλύψης αρμοδιοτήτων, τις συναρμοδιότητες, κάθε δημιουργική προσπάθεια. Και επιχειρούμε λοιπόν, συνιστούμε μια επιτροπή, 25 μελή, όπου θα συμμετέχουν και η ΕΝΠΕ και η ΚΕΔΕ, γιατί παρόλο ότι με τους θεσμούς αυτούς πολιτικά δεν έχουμε καμία σχέση ουσιαστική, καλλιεργήσαμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας, γιατί αυτό απαιτεί το όφελος του τόπου αυτή τη στιγμή. Να ξεπεράσουμε ιδιαιτερότητες και αιμονές και να αντιμετωπίσουμε συλλογικά και συνολικά μεγάλα ζητήματα όπως είναι η αποκέντρωση. Μια αποκέντρωση που θα αποφύγει τον πειρασμό της υπερσυγκέντρωσης. Θα είναι μια αποκέντρωση με αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, κλείνετε. Δημοκρατία, με απελευθέρωση δυνάμεων, με ένα επιτελικό κράτος, απελευθερωμένο από τη λογική της διαχειριστικής εξουσίας και με πολυεπίπεδη εξουσία, με αρμοδιότητες όμως και με πόρους στην αυτοδιοίκηση του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Υπάρχουν και κάνα δύο τροπολογίες. Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέσαμε μία τροπολογία που αφορά τη δυνατότητα, αφού εκπαιδευτούν πυροσβέστες και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν υπάρχει περιθώριο, να οδηγούν τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας. Μιλάμε για τα ασθενοφόρα, να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Είναι άλλο πράγμα τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας και άλλο του ΕΚΑΒ. Να οδηγούν τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαφωνείτε? Ρωτήστε λοιπόν, αφού θέλετε να, όταν ανεβαίνετε στο βήμα της Βουλής, πρέπει να είμαστε διαβασμένοι. Ρωτήστε λοιπόν άλλες χώρες αν υπάρχει αυτή η συνεργασία. Ρωτήστε. Και πέστε μας εδώ ότι δεν υπάρχει. Και κάτι άλλο σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Αντιλήφθηκα μια μεγάλη σκόνη να σηκώνεται για ένα θέμα που δεν έχει καμία αξία. Πρώτον, οι περιφερειάρχες, εκτός κι αν εκπροσωπείτε και τους περιφερειάρχες και τους υποκαθιστάτε. Οι περιφερειάρχες, θέλετε να πω ονόματα? Θέλω να σας πω τον κύριο Μπακογιάννη, θέλω να σας πω ότι άλλους. Κύριε Κουρουπλή, παρακαλώ συντομεύετε. Και έχουν στηρίξει ότι είναι θετικό, προσθετική κατεύθυνση στο μέτρο. Άλλωστε έχει τόσους όρους και τόσους περιορισμούς. Η δε πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση αναφέρεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν λέμε όλοι ότι κάποτε θα πρέπει να συνυπάρξει αυτός ο βαθμός υγείας σε αγαστή και άμεση συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση? Νομίζω λοιπόν ότι η υπερβολή, η έλλειψη μέτρου, η στήρα αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση η οποία θα αναλάβει τις ευθύνες της όταν στο τέλος της τετραετίας θα έρθει ο ελληνικός λαός να την κρίνει. Αν λοιπόν τώρα προσπαθείτε σε περίοδο δύσκολη
που η πολιτική σταθερότητα κρίνεται από όλους κρίσιμα. Παρακαλώ πολύ, Υπουργέ, κλείστε. Κλείστε, ναι, διότι είναι 15 λεπτά. Μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό. Σε μία λοιπόν περίοδο κρίσιμη για την πατρίδα, επιχειρεί να κρατήσει όρθια τη χώρα, μια χώρα που ζει τρεις μεγάλες κρίσεις, το προσφυγικό, την ανθρωπιστική κρίση και την οικονομική κρίση. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι γίνεται στην ευρύτερη... Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι ενώ υπάρχουν αυτές οι μεγάλες δοκιμασίες για το λαό, στην ευρύτερη περιοχή εξελίσσονται δραματικές καταστάσεις. Λοιπόν, χρειάζεται αυτή την περίοδο από όλους μας να υπάρξει ένα μέτρο. Υπάρχει χρόνος, θα βρεθεί ο χρόνος. Όταν θα έρθει η αξιολόγηση και θα έρθει και η ρύθμιση του χρέους, από εκεί και πέρα έχετε όλο το περιθώριο να κάνετε όποια κριτική και όποια αντιπολίτευση θέλετε. Και καταθέτω και μία διευκρινιστική, κύριε νομοτεχνική, στο άρθρο 24, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μία διόρθωση άρθρων που έχουν καταγραφεί να μοιραστεί στους κυρίους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώνουν.